Η συνεχιζόμενη ραγδαία αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων κορονοϊού, ιδιαίτερα σε νεαρές ηλικίες, έφερε την ευνηδιαστική απόφαση της κυβέρνησης να επιτρέψει τη νυχτερινή διασκέδαση μόνο σε εμβολιασμένους. Από σήμερα, όλα τα νυχτερινά κέντρα θα διαθέτουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς τους χώρους μόνο για καθήμενους και εμβολιασμένους, με την πληρότητα να ορίζεται στο 85%. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ανοίξουμε, ιδίως με αυτό που λένε το 85% σε καθήμενους, σε κλαμπ, δεν υπάρχει και λόγος να ανοίξει ένα τέτοιο μαγαζί. Δύο χρόνια είμαστε κλειστά. Κάποια στιγμή πρέπει να αναπνεύσουμε, να λειτουργήσουμε, να δουλέψουμε. Ο μόνος τρόπος πιστεύω είναι αυτός, δεν υπάρχει άλλος. Με βάση την υπουργική απόφαση, στο εξής, όσοι πολίτες είναι ανεμβολίαστοι, δεν θα μπορούν να μπαίνουν σε κλειστούς χώρους της εστίασης, θέατρων και κινηματογράφων. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Μπορεί να μας γιουχάρουνε. Το QR code, παρακαλώ. Ορίστε. Από τις 12 το μεσημέρι, όταν και εκδόθηκε η σχετική υπουργική απόφαση, με αυτόν τον τρόπο έμπαιναν στους εσωτερικούς χώρους των καφέ οι πελάτες. Έδειχναν πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού και ταυτότητα. Κάτι το οποίο επίσης είναι υποχρεωτικό από σήμερα. Μόλις έμαθα ότι χρειάζεται και ταυτοποίηση ταυτόχρονα με το QR. Άρα, εσύ θα, για να μπεις μέσα, να κάτσεις να πεις στον καφέ σου, να δείχνεις και το QR στο τηλέφωνο ή στο χαρτί και την ταυτότητά σου μαζί. Παιδιά, αστυνομία δεν είμαστε, ούτε μπορούμε να γίνουμε. Πιστοποιητικό νόσησης, είτε ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού, αλλά και ταυτότητα. Τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να έχει κάποιος για να μπορέσει να πιει τον καφέ ή το ποτό του στο εσωτερικό των καταστημάτων εστίασης. Από τον έλεγχο, από τις αντιδράσεις των πελατών, από το θα πρέπει να κάνουμε τους αστυνόμους στα μαγαζιά μας, το οποίο δεν είναι δουλειά μας. Και νομικά, εμείς δεν μπορούμε να ζητάμε χαρτιά και ταυτότητες από τους πελάτες μας. Στα περισσότερα εστιατόρια και καφέ, πάντως, η ειδική σήμανση για τη χρησιμοποίηση των εσωτερικών χώρων μόνο από εμβολιασμένους έχει ήδη αναρτηθεί, με τους επιχειρηματίες πάντως να προβληματίζονται για τις πιθανές αντιδράσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν.